τι σε φέρνει εδώ στην Γκο, στο νησί του Ιπποκράτη, και για ποιο λόγο είσαι εδώ στην Ελλάδα. Εγώ ήρθα τώρα τα συνεκόμενα 10 χρόνια στην Γκο, που έμαθα πολλούς φίλους που έχω και έγιναν family, και θα ήθελα να μένω στην Ελλάδα γιατί είναι η χώρα μου. Γιάννη, τα περισσότερα παιδιά που γεννιούνται στο εξωτερικό, όπως εσύ στον Καναδά, αγαπάνε ακόμα περισσότερο την πατρίδα, την Ελλάδα. Είσαι ένας πολύ ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Γνωρίζω ότι έχεις παίξει στην εθνική ομάδα, K16, σε γερμανική ομάδα, στην Bochum. Θα ήθελα να μου πεις για ποιο λόγο επέλεξες να συνεχίσεις την ποδοσφαιρική σου καριέρα εδώ στην Ελλάδα. Τι να πω. Θέλεις να βοηθήσεις το ελληνικό ποδόσφαιρο, θέλεις να αγωνιστείς σε ελληνική ομάδα, άφησες πίσω σου τόσες ευκαιρίες. Πιστεύω είναι το πιο καλό για την καριέρα μου, να με φαίνεται να με δει ο κόσμος εδώ στην Ελλάδα, γιατί πιστεύω είναι πιο καλά τα πράγματα εδώ, πιο επαγγελματικά, και πιστεύω δίνουν πιο πολλές ευκαιρίες σε τα νεαρά παιδιά. Κύριε Ορκά, είστε ένας άνθρωπος με μεγάλη προσφορά στο ποδόσφαιρο, στο διεθνές ποδόσφαιρο. Είστε σκάουτερ της Bochum. Από εσάς έχουν γίνει μεγάλες μεταγραφές. Αν θυμούμε καλά, ο κύριος Φάνης Γκέκας, μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, και άλλοι πολλοί. Ποιος καλός άνεμος σας έφερε εδώ στο νησί μας, και αν θα βοηθήσετε το ελληνικό ποδόσφαιρο ακόμα μια φορά. Καταρχάς, ευχαριστώ για τα ωραία λόγια. Όπως είπε και ο γιος μου, ερχόμαστε εδώ τα τελευταία 11 χρόνια, συνεχόμενα χρόνια είμαστε εδώ. Ναι. Μας αρέσει το νησί, μας αρέσουν οι άνθρωποι. Ναι, περνάμε ευχάριστα εδώ πέρα. Κατάλληλο, εντάξει, είναι σωστό αυτό που είχα φέρει το Φάνη και κάτω στον Bochum. Πόσα χρόνια, 2006 μου φαίνεται ήταν, που είχε τεράστια επιτυχία, βγήκε πρώτο σκόρα στην Bundesliga. Αλλά όχι μόνο το Φάνη, αλλά και τον Νεπαλέ και τον Φερνάνδες Μιέτσερ. Τώρα πρόσφατα τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, που μας βοήθησε πάρα πολύ στον Bochum, ανέβασε την ομάδα, και τώρα πρόσφατα και τον Σταφυλίδη, τον Κώστα. Η Bochum φέτος ανέβηκε η κατηγορία, έτσι. Σωστά. Γι' αυτό μεγάλη επιτυχία, ναι, μετά από 11 χρόνια να ανεβούμε Bundesliga με ομάδες β' εθνική, ξέρετε, όπως είναι το Αμβούργο, η Düsseldorf, είναι Βέργη, το Ανόβερο, που έχουν και άλλες οικονομικές δυνατότητες. Καταφέραμε να ανεβούμε, και είναι για τον κόσμο μας και για μας ΠΑΕ και για τον κόσμο, όλη την πόλη, για τους φιλάδους, είναι το ό,τι καλύτερο. Γιάννη, έχεις έναν πατέρα, πολύ σημαντικό παράγοντα του ποδοσφαίρου. Θεωρείς ότι σε βοηθάει, σου δίνει οδηγίες πώς θα κινηθείς στον χώρο του ποδοσφαίρου? Ναι, είμαι τυχερός που έχει ο πατέρα που έπαιζε στο πολύ καλό επίπεδο, και ναι, είμαι τυχερός. Είναι σημαντικό για ένα νέο παιδί όπως εσένα να ξεκινήσει μια προσπάθεια εδώ στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου? Ναι, είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαι Έλληνας και θέλω να παίξω η χώρα μου. Εσείς, τα παιδιά που μεγαλώνετε σε χώρες του εξωτερικού, φέρετε πάντα στην καρδιά σας το ελληνικό εθνόσημο. Έχεις παίξει στην εθνική ομάδα. Θα ήθελες κάποια στιγμή να παίξεις και στην ανδρική ομάδα? Ναι, σίγουρα, είναι πάνω από όλα. Το εύχομαι πάρα πολύ. Τι χρειάζεται, κύριε Ορκά, ένας νεαρός ποδοσφαιριστής, όχι μόνο όπως το Γιάννη, αλλά όλα τα παιδιά, να φτάσουν να πραγματοποιήσουν, να υλοποιήσουν τα όνειρά τους και τους στόχους τους? Τι πρέπει με την εμπειρία σας? Καταρχάς, να αγαπάνε το ποδόσφαιρο, να αγαπάνε την μπάλα. Μετά σίγουρα χρειάζεται πολλή δουλειά, πάθος, θέληση, ναι, να ακούνε, σεβασμό στους προπονητές, τα πάντα έτσι είναι, και όπως είπα και στην αρχή, ναι, τη θέληση και την αγάπη στο ποδόσφαιρο. Γιάννη, πραγματικά θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί είσαι ένα ποδοσφαιρικό ταλέντο, ένα εξαίρετο παιδί και φαίνεται αυτό. Σε ποιες ομάδες έχεις αγωνιστεί, για να γνωρίζουν και οι τηλεθεατές το παιδί που βλέπουν μπροστά τους και την επιλογή του να έρθει στην Ελλάδα, στη χώρα την οποία αγαπάει και θέλει να αγωνιστεί? Εγώ έπαιζα αναντίον Bochum, Dortmund, Schalke, Leverkusen, Düsseldorf, Köln. Πιο καλή ομάδα εκεί στην περιοχή μας. Και ναι. Ξεκίνησε στον Bochum, εκεί, ναι. Εκεί ξεκίνησε 5 χρόνια στον Bochum. Ναι, ξεκίνησα 5 χρόνια στον Bochum, μετά πήγα άλλα 4 στο Essen. Και τώρα. Το παλμαρέ σου, που ξέρει και ο μπαμπάς πολύ καλά, είναι πλούσιο. Ένα πλούσιο βιογραφικό. Και θεωρώ ότι σε
σε λίγα χρόνια θα προσφέρεις πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που έχω και σένα εδώ και τον μπαμπά σου, δύο πολύ σημαντικοί άνθρωποι, πάνω απ' όλα εξαίρετοι χαρακτήρες. Κύριε Ορκά, θεωρείτε ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά το 2004 άρπαξε αυτή την ευκαιρία για να πάμε ακόμα πιο ψηλά? Σίγουρα, τότε ήταν το κάτι φανταστικό, υπέροχο και κοιτάξτε πόσοι παίχτες από εκείνη την ομάδα παίξανε στο εξωτερικό και ακόμα πάνε στο εξωτερικό. Ναι, και ήταν, νομίζω ναι, την αρπάξανε για όλο τον κόσμο, ήταν μεγάλη έκκληση και χαρά και για μια χώρα, λέω ποδοσφαιρική μικρή χώρα, κατάφερε τέτοιο μεγάλο στη διοργάνωση να γίνει. Επειδή είστε στη Γερμανία, επειδή ο προπονητής μας, ο κύριος Ρεχάγκελ, είναι Γερμανός, θεωρείτε ότι έδρασε καταλυτικά η παρουσία ενός Γερμανού προπονητή στον πάγκο ή ήταν και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών? Και τα δύο. Και τα δύο. Και είναι και η εμπειρία που είχε, την ηρεμία, την εμπειρία, συνεργασία, συνομιλία με τους παίκτες, αλλά και το ταλέντο, το ελληνικό ταλέντο σίγουρα. Και το πάθος, να μην ξεχάσουμε το ελληνικό, που είναι πολύ σημαντικό. Γιάννη, θα ήθελα να μου στείλεις ένα μήνυμα εδώ στον κόσμο της Κότης, Δωδεκανήσου, της Ελλάδας. Πρέπει τα παιδιά, τα νέα παιδιά να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ναι, σίγουρα. Είναι το πιο όμορφο πάγμα και θα έχουν πάρα πολύ χαρά και θα έχουν και όχι τόσο καλές στιγμές, όμως να μην τα παρατάνε και να κάνουν με χαρά. Κύριε Χρήστο Ορκά, εσείς που είστε μέσα στα πράγματα ακόμα περισσότερο, τι θα συμβουλεύατε τα νέα παιδιά που έχουν όνειρα? Είναι να δουλειά, να αγαπάνε το ποδόσφαιρο, ναι, και να το παλέψουν, γιατί αξίζει ο κόπος. Clinton Williamson mit dem Pass in die Mitte und dann ist es Ioannis Orkas, der die tolle Ballstaffette veredelt, die frühe Führung ausgebaut. Nach 12 Minuten sah alles